Εγώ είμαι μέλος του συλλόγου. Θα ήθελα να σας πω το εξής, ότι τον χρόνο που πέρασε, παρότι ήταν κακές εποχές, εμείς μπορέσαμε με τη βοήθεια τη δική σας, με τα δικά σας χρήματα, εμείς διαχειριστήκαμε απλά την εμπιστοσύνη και την αγάπη σας. Να δώσουμε στον κόσμο πάνω από 200.000 ευρώ τον περασμένο χρόνο που πέρασε. Αγοράστηκε και ένας ξενώνας, είναι ο έκτος που έχει ορίζοντας και φιλοξενούνται οι άνθρωποι από τα Χανιά και όταν έχουμε αρκετά δωμάτια ελεύθερα φιλοξενούμε και από άλλα μέρη της Ελλάδας, διότι δεν υπάρχει ξενώνα στην Αθήνα. Σας ευχαριστούμε και πάλι, τα μπράβο είναι δικά σας, το ξενώνας είναι δικό σας, εγώ απλά σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη. Θεωρώ ηθική υποχρέωσή μας η τοπική εκκλησία για μια ακόμη φορά να βρίσκεται εδώ. Ευγνωμονούσα και ευχαριστούσα για όλα όσα έχει προσφέρει ο Σύλλογος Ορίζοντας στην τοπική κοινωνία και στους ανθρώπους, ιδιαιτέρως στα μικρά παιδιά. Όμως επιπλέον, χάριτες και ευγνωμοσύνη ανήκει στο Σύλλογο Εθελοντών Ορίζοντας για ένα λόγο που ζούμε εμείς αυτή την περίοδο και που θα ήθελα να τον μοιραστώ μαζί σας. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας είναι αφυλάρχιος, δηλαδή ο Σεβασμιότατος δεν έχει χρήματα και όπως έπαιρνε τον μισθό του, τον μοίραζε στους φτωχούς, τον έδινε στο φιλόπτωχο ταμείο και στο συσίτιο και σε ανθρώπους που είχαν ανάγκη. Οι τσέπες του, όπως λέμε, ήταν και είναι τρύπιες. Δεν ξέρει τι σημαίνει χρήματα, γιατί ο ίδιος μεγάλωσε ορφανός, στερημένος, και έτσι κάθε 17 του μήνα που πληρώνονταν, παρατηρούσαμε εμείς οι στενοί του συνεργάτες, ότι στις 18 του μήνα δεν είχε χρήματα. Ήρθε η περίοδος αυτή της δοκιμασίας του, μια δοκιμασία απρόσμενη και αναπάντεχη από ένα απλό χειρουργείο, από μια χειρουργική επέμβαση στην κολιδόχο κίστη και στον κολιδόχο πόρο, κατέληξε ο Σεβασμιότατος όχι στο παραπέντε, αλλά στο παραμισό να χάσει τη ζωή του από κάποιο ιατρικό λάθος και πρέπει να λέμε την αλήθεια. Το ιατρικό αυτό λάθος, αγαπητοί μου αδελφοί, που συνέβη, με απόφαση όλων ημών, ήταν να πρέπει να πάει ο Σεβασμιότατος στην Αθήνα. Εκεί λοιπόν στην Αθήνα, και θέλω να το πω αυτό πρώτη φορά δημοσίως, βρέθηκε ο Σύλλογος Ορίζοντας να είναι ο μεγαλύτερος ευεργέτης του Επισκόπου, αφού προσέφερε έναν από τους ξενώνες ώστε να μένουν οι συνοδοί του Σεβασμιότατου, ο κατασάρκα αδελφός του και ηγούμενος της Ιεράς Μονής της Αγίας Τριάδος, και όχι μόνο να διανυκτερεύει σε αυτό το σπίτι, αλλά να πλένονται και τα ρούχα του και να φροντίζεται και ο ίδιος και ο Επίσκοπος. Και πάνε 2 μήνες από τότε. Εκτός τούτου, αγαπητοί μου, η Μητρόπολη είχε χρήματα ώστε να φροντίσει το Σεβασμιότατο. Όμως, η κυρία Αναστασίου φρόντισε όταν ο Σεβασμιότατος χρειάζεται νοσηλευτή κάθε νύχτα γιατί ιατρικά έπρεπε να παρακολουθείτε, να πληρώνεται από τον Ορίζοντα και όλα αυτά να τα φροντίζει ο Ορίζοντας. Και γιατί τα λέω όλα αυτά? Γιατί ο πατέρας της Μητροπόλεως μας, ο επίσκοπός μας, ασθενής, δοκιμασμένος, στενοχωρεμένος και ταλαιπωρημένος, είναι ένας εκ των ευεργετηθέντων του Συλλόγου Ορίζοντας. Και αν η Μητρόπολη, αγαπητή μου, προσέφερε κάποια πράγματα στον Ορίζοντα προηγουμένως, φανταστείτε τι έχει να προσφέρει από του νυν και έως της συντελείας. Γι' αυτό και ευχαριστούμε τον πατέρα Γεώργιο, ως μέλος και μέρος της Μητροπόλεως μας επίλεκτον και σεβάσμιον, προσφέρει την αίθουσα του Χαζήριου αυτού Ιδρύματος.
και αυτός και η πρεσβυτέρα του περίτρανα ότι το ένα χέρι νίδει τα άλλο και τα δυο το πρόσωπο, όπως λέει και ο λαός. Γι' αυτό ευχαριστούμε εκείνον και την πρεσβυτέρα του, την πρεσβυτέρα η οποία ανήκει και στο Διοικητικό Συμβούλιο, για όλα όσα προσφέρουν στον ορίζοντα έτη και έτη και που να από τους καρπούς αυτής της συνεργασίας τους γεύεται τώρα ο Σεβασμιότατος, ο οποίος από ό,τι πληροφορήθηκα σήμερα από τους τεράποντες ιατρούς του και από τον ηγούμενο της Μονής, τέλος της εβδομάδος, Θεού θέλοντος, θα είναι κοντά μας. Αγαπητοί μου αδελφοί, όπως λέει επίσης ο λαός, μοιρασμένος πόνος, μισός πόνος και μοιρασμένη χαρά, διπλή χαρά. Εμείς αυτό ξέρουμε ότι κάνει ο ορίζοντας. Μοιράζεται με συμπόνια τον πόνο των συνανθρώπων μας, τον επομίζεται και τον κάνει δικό του και συνεργεί τα μέγιστα ώστε να ανακουφίζει αυτόν τον ανθρώπινο πόνο που σήμερον εμού, αύριον εταίρου και πάντοτε πάντων. Αγαπητοί μου, δεν ξέρουμε πότε και εμάς η δοκιμασία θα μας επισκεφτεί, πότε και εμάς η ασθένεια θα μας κάνει την επίσκεψή της, γι' αυτό πάντοτε θα πρέπει εμείς να εργαζόμαστε σαν να εργαζόμαστε για τον εαυτό μας και πάντοτε να θεωρούμε τους εαυτούς μας υποψήφιους για κάθε είδους δοκιμασία. Σας ευχαριστούμε για την πάνθυμη παρουσία σας απόψε σε αυτόν εδώ τον φιλόξενο χώρο του μεγαριστού Γεωργίου Χαζήρη, που και μετά τον θάνατό του ευεργετεί όλους εμάς. Και θέλω να σημειώσω και να ευχαριστήσω και εγώ προσωπικά εκ μέρους της τοπικής εκκλησίας τον σύντροφό σας για την γενναιόδορη προσφορά του, που επειδή είναι αδιάψευστος ο λόγος του Θεού να του μεταφέρεται από μένα ότι 20.000 μπορεί να του έδωσε, να έδωσε στο Σύλλογο, αλλά ο Θεός θα του δώσει εκατονταπλασίωνες ευλογίες, γιατί είναι αληθινός ο λόγος του Θεού που λέει ότι η λαρών δότη αγαπά ο Θεός και εκατονταπλασίωνα αποδίδει σε κάθε καλοπροαίρετο άνθρωπο. Και πάλι σας ευχόμαστε καλή χρονιά, ευχαριστίες στον ορίζοντα, σε όλους όσους αγωνίζονται για τον ορίζοντα και σε όλους εσάς που ήρθατε απόψε κοντά μας. Και την αγάπη του και όλους τους ανθρώπους που συνετέλεσαν από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο για την απόψινή εκδήλωση. Θα πω κάτι πεζό τώρα, πολύ πολύ πεζό. Να παρακαλέσουμε μόνο το κύριο ή την κυρία με το Αλφα Ρωμαίο, Χινιζίτα 9233, γιατί πρέπει να πάρουν μια